πάμε στον. Αριστερό κόμμα και αυτό. Πώς? Αριστερό κόμμα θα είναι. Ναι, ναι. Ναι. Για κάποιους δεν είναι φορέας, ούτε αριστερό, ούτε είναι. Κόμμα, ούτε τίποτα. Είναι σκέτο αποστάτες. Οπότε δεν θέλουν να ακούνε και τίποτα διαφορετικό. Πάμε στο Γιάννη Αλμπάνη, στο συνάδελφο από το News 24/7. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή. Πριν πάμε στα το τι γίνεται στην αριστερά, ένα σχόλιο για όλο αυτό που έγινε με τα γλυπτά και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες πάλι. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι να το βλέπεις το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο ένας είναι από μια έτσι, σκοπιά πιο κλειστή ελληνοκεντρική, η οποία αυτή η σκοπιά δεν μπορεί να παράγει να παραγάγει ένα πολιτικό λόγο που να πείσει την διεθνή κοινότητα και την βρετανική κοινή γνώμη. Η άλλη οπτική είναι να το εντάξει στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών στη γενικότερη προσπάθεια, παγκόσμια προσπάθεια για να αρθούν οι συνέπειες της λαιλασίας της αποικιοκρατίας, για να επιστρέψουν οι θησαυροί, τα έργα τέχνης που έχουν λαιλατηθεί κατά τη διάρκεια της περίοδου της αποικιοκρατίας. Να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα ελληνοβρετανικό, είναι ένα ζήτημα διεθνές, είναι ένα ζήτημα σεβασμού της πολιτικής κληρονομιάς. Η επιστροφή των γλυπτών είναι ένα αίτημα για την αποκατάσταση της ενότητας του μνημείου, που είναι πολύ βασικό. Δεν είναι ένα αίτημα για να βγάλουμε εμείς, κόψουμε εμείς περισσότερα εισιτήρια και να μην κόβουν οι Βρετανοί. Και είναι ένα απολύτως λογικό και δίκαιο αίτημα που είναι όπως και πολλά άλλα ανάλογα αιτήματα μικρότερων χωρών προς τις παλιές αποικιοκρατικές δυνάμεις. Αν το δεις από αυτή τη δεύτερη σκοπιά, πρέπει να το δεις κιόλας και να το αντιμετωπίσεις όχι με όρους ευκαιριακούς και με όρους ευκαιριακής πολιτικού. Κομματικής μάλλον σκοπιμότητας, όχι με όρους της δημιουργίας εντυπώσεων, αλλά με αποθέσεις αρχών και με γνώμονα το σεβασμό στην τέχνη, στην ιστορία, στο δίκαιο. Τώρα, στην υπόθεση αυτή που συζητάμε τώρα, είναι από τη μια μεριά έχουμε όλη αυτή την αποικιοκρατική αλαζονία των Βρετανών, πολύ ενοχλητική, η οποία είναι πολύ ενοχλητική. Πολύ ενοχλητική δηλαδή. Τώρα, αυτό που έκανε ο άλλος να μην το ξέρω πρωθυπουργό είναι φοβερό, δηλαδή είναι δείγμα όχι ασέβειας, απρέπειας, ναι. Και ειδικά από μια χώρα που δεν έχει καμία φοβερή δύναμη πια για να κάνει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή εντάξει τώρα. Βεβαίως νομίζω φαίνεται ότι και ο δικός μας ο πρωθυπουργός προσπάθησε με την επίσκεψη να δημιουργήσει εντυπώσεις που δεν ξέρω πόσο βοηθάνε το αίτημα της επιστροφής. Γενικά η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, 4,5 χρόνια πριν στην εξουσία, μονίμως δίνει την εντύπωση ότι κάνει εξωτερική πολιτική με γνώμονα τις εντυπώσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και αυτό δεν είναι θετικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια συνεχιζόμενη επί 200 χρόνια, βλέπουμε συνεχίζεται αυτή η κλοπή, η λαιλασία ενός πολύ σημαντικού έργου τέχνης, η οποία αποτρέπει τελικά και τον θεατή, αυτόν που επισκέπτεται την Αθήνα και το Μουσείο της Ακρόπολης, να δει το έργο τέχνης. Στο σύνολό του. Το μνημείο στο σύνολό του. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, υπάρχει μια κουβέντα ότι το γεγονός ότι υπάρχουν σίγουρα μυστικές συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν πέρυσι την άνοιξη για δανεισμούς, για μουσεία, ταυτόχρονα μπαίνουν ιδιώτες στα μουσεία, μπαίνουν διοικητικά συμβούλια στα μουσεία, τα ελληνικά μουσεία, που δεν είναι από ειδικούς αλλά από προσωπικότητες. Και ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα που γίνονται στην ελληνική κοινωνία εγκρυπτό ή φανερά είναι αποτέλεσμα το ότι η κυβέρνηση λειτουργεί μόνη της, χωρίς να την πειράζει κανένας, χωρίς να υπάρχει αντιπολίτευση εδώ και πάρα πολύ καιρό που να την πιέζει ώστε να νιώθει ότι κάτι πρέπει να κάνω διαφορετικά. Δηλαδή είναι δύο πράγματα όμως νομίζω. Το ένα είναι
ότι έχουμε μια πολύ αδύναμη, όσο ανύπαρκτη αντιπολίτευση από την πλευρά των κομμάτων. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε, αυτό διαλύθηκε στην πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε και μια αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να καλύψει το κενό. Έχουμε όμως και ένα άλλο πρόβλημα, ότι είναι το οποίο στα μέσα ενημέρωση είναι εξαιρετικά ευνοϊκό για την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ούτε από εκεί να ασκείται κριτική που παραλογεί. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα μέσα ενημέρωσης mm-hmm. που ασκούν κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Και επομένως ένα πολύ μεγάλο τμήμα της, των κακών κειμένων της κυβερνητικής πολιτικής απλώς δεν το μαθαίνει. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες είδαμε πάλι τα φαινόμενα του στρατηλάτη πρωθυπουργού που μπήκε και άλλωσε τη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, και γυρνάει με το κεφάλι του Σούναξ στις βαλίτσες του. Ναι, τα είδαμε πάλι αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι προσωπικά ο Μητσοτάκης υπέστη κάποια σοβαρή ζημιά από την... Όχι. Λέω για την υπερβολή του πώς... Αλλά, εντάξει, τώρα δεν μπορείς... Υπάρχουν πράγματα που είναι κραυγαλαία, που είναι ανακριβή, που δεν στηρίζονται σε κανένα ρεπορτάζ, που είναι όρατα, δεν γίνει οφθαλμή. Δηλαδή, όταν ό,τι και να πούμε για την στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού, όταν ακυρώνει με αυτόν τον τρόπο την συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Δεν είναι θετικό. Δηλαδή, αισθάνεται κιόλας ότι τον παίρνει να το κάνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι στο Γάλλο πρόεδρο θα το κάνει. Ωραία, αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση θα έχουμε το επόμενο διάστημα ή δεν φαίνεται? Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, δεν πιστεύω ότι νομοτελειακά καλύπτονται τα κενά. Mm. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα που δεν καλυφθήκαν τα αντιπολιτιστικά κενά. Το πιο πρόσφατο είναι η Ουγγαρία. Mm. Δηλαδή έχουμε μια 15 χρόνια τώρα απόλυτη κυριαρχία του Όρμπαν. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι σε αυτήν την αντίληψη που λέει ότι θα έχουμε μονίμως ένα δικοματικό σύστημα και αν υπάρχει στενά κατέρευση στον ακόμα κάθε του άλλου και αυτομάτως δεν γίνονται αυτομάτως τα πράγματα. Mm-hmm. Πολιτική κάποιος πρέπει να τα κάνει, κάποιος πρέπει να πάρει πρωτοβουλία, κάποιος πρέπει να καταθέσει μια πολιτική πρόταση και, που για, και κάποιοι πρέπει να πιστούν ότι αυτή η πολιτική πρόταση είναι η ορθή. Προς το παρόν αυτό δεν το βλέπουμε, γιατί έχουμε από μια μεριά αυτό που είπαμε πριν, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτοχειρία του, και από την άλλη έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ που είναι πολύ, δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να μπορεί να καλύψει το κενό, δηλαδή μπορεί να πει δεύτερο κόμμα σε ευρωεκλογές, αλλά δεν μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει ένα ισχυρό δέρμα. Και έχουμε και ένα κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο πρέπει να το βάλουμε πια και αυτό στην εξίσωση, λόγω της δημοσκοπικής αλλά και της εκλογικής του ανόδου, που ισχυροποιείται πολύ σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και αυτό φαίνεται να έχει ένα ταβάνι στο πόσο μπορεί να εκφράσει. Επομένως λοιπόν είναι ζητούμενο η αντιπολίτευση και τώρα πια και μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα κρυθούν όλοι στο τι θα πούν και τι θα κάνουν. Ο κύριος Κασελάκης δείχνει ότι θέλει να αρχίσει να μιλάει βέβαια πιο πολύ πολιτικά. Να κάνει πολιτική, να παράγει πολιτική. Το προσπαθεί τουλάχιστον. Ξεκινάει. Λογικό είναι. Ναι, ναι. Υπάρχει μια παλαβομάρα τα τελευταία χρόνια. Με διάφορους τρόπους το είχαμε δει και με το ποτάμι και με άλλα σχήματα. Την λήψη λέει ότι μπορεί η πολιτική με όμορφη ιδιότητα να μην ασχολούνται με την πολιτική, με ήττα, και να κάνουν μόνο επικοινωνία. Δεν γίνεται. Όπως οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν δημοσιογραφία. Όταν δεν κάνει δημοσιογραφία, ο δημοσιογράφο που αργά ή γρήγορα το βρει μπροστά σου στις θεαματικότητες και στις ακροαματικότητες και στην γνωσιμότητα. Έτσι και οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν πολιτική. Παρόλα όσα λένε, εντάξει, υπάρχει, είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία, αλλά η πολιτική πάντα κρίνεται στο πολιτικό περιεχόμενο και ο Μητσοτάκης εκεί κρίθηκε και ο Τσίπρας πάλι. Θα φανεί. Επομένως είναι μια λογική κίνηση του Κασελάκη να προσπαθεί να προτάξει να προβάλλει ένα πιο πολιτικό πρόσωπο. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Γιάννης Αλμπάνης από το News 24/7.